Καλησπέρα σε όλους και όλες. Αγαπητά παιδιά, συγχαρητήρια. Προσφέρατε ένα θαυμάσιο θέαμα που δείχνει τη σπουδαία δουλειά που κάνουν οι προπονητές σας, που κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Συλλόγου Ολοκρός, που κάνουν και οι γονείς σας που μάχονται για να μεγαλώσετε σωστά σε μια κοινωνία με τον αθλητισμό να είναι παρόν σε όλες τις πτυχές της ζωής σας. Διότι ο αθλητισμός δίνει δύναμη, δίνει υγεία, προσφέρει δύναμη και υγεία και στην ψυχή και στο μυαλό και στο σώμα. Και βέβαια όλη αυτή η συλλογική προσπάθεια που γίνεται φέρνει αποτελέσματα, γιατί το εγώ πάει στο εμείς και το εμείς γίνεται απόδοση ατομική του κάθε αθλητή να προσφέρει στην κοινωνία, στην τοπική κοινωνία, στο σπίτι του, να έχει επιτυχίες στις σπουδές του. Σωστά έθεσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Δίνουμε και από αυτό εδώ το σημείο σήμερα στην τελετή λήξης της σχολικής χρονιάς υπόσχεση ότι θα παλέψουμε και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή για να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα τα οποία είναι δίκαια για να μπορεί να κάνει το έργο που κάνει αυτός εδώ ο Σύλλογος που συσπηρώνει εκατοντάδες παιδιά. Γιατί μόνο έτσι θα δείξουμε το δρόμο προς την πρόοδο, προς τα μπρος. Γιατί πάντα πρέπει να προχωράμε μπροστά. Και βέβαια γι' αυτό χρειάζεται και γενναία χρηματοδότηση, χρειάζονται και μέτρα, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα και σε αυτό πρέπει να συμβάλλουν και οι δημοτικές αρχές και οι περιφερειακές αρχές και η πολιτεία, τα υπουργεία, οι κυβερνήσεις και φυσικά εμείς με την προσπάθεια που κάνουμε σε όλους τους τομείς. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το σημερινό θέαμα, για την τελετή αυτή λήξης. Ήταν πραγματικά θαυμάσια δουλειά. Τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες. Το έμβλημα της ομάδος, τιμήσανε και για την παρουσία σας, μεγάλη μας τιμή